τέσσερις νίκες στο πρωτάθλημα. Συν τα θετικά αποτελέσματα και την πρόκριση του κυπέλου που προηγήθηκε. Ελπίζουμε με πολλή δουλειά στη συνέχεια να μπορέσουμε να διατηρηθούμε ψηλά. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για τους στόχους και όλα αυτά της ομάδας. Με πολλή δουλειά και ταπεινά να συνεχίσουμε ώστε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε το καλοκαίρι. Θωμά, Μιχάλης είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας και μάλιστα και δεύτερη συμφωνία στον Ηρακλή. Θα ήθελα να μας πεις τις διαφορές που πέσει με το φέτος μέχρι στιγμής, εντάξει, από το αποτέλεσμα που το καταλαβαίνουμε, όπως τη ζείτε εσείς. Να περάσει δηλαδή προς τα έξω από το φυσικό της ομάδας και μάλιστα έμπειρο. Γιατί αν συγκρίνουμε το πέρσι με το φέτος, πέρσι τέτοια αγωνιστική φτάναμε να αλλάξουμε προπονητή γιατί η ομάδα ξεκίνησε καλά και τώρα έχει 4-4 και αγαπάμε στο κύπελλο που δεν είχε συνεχόμενο. Έτσι ακριβώς είναι. Αρχικά να πω ότι σε καμία περίπτωση πέρσι δεν πέραμε στο γήπεδο για άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης, αλλά φέτος η ομάδα δείχνει υγεία, έχει τρομερή οργάνωση σε όλους τους τομείς. Αυτό φαίνεται στο γήπεδο, υπάρχει ηρεμία που είναι βασικό για τον ποδοσφαιριστή και γενικά για το team. Και αυτό νομίζω έτσι μάλλον έρχονται τα αποτελέσματα. Δεν σημαίνει ότι αν έχεις οργάνωση και μόνο αυτό ή ηρεμία και μόνο αυτό φτάνει ώστε να πετύχεις το στόχο σου. Χρειάζεται πολλή δουλειά, την οποία έχουμε ρίξει πάρα πολλή δουλειά από το καλοκαίρι και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Κατά καιρούς οι συνάδελφοί σου, ακόμη και εσύ στην προετοιμασία, ένας από τους μεγάλους στόχους, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, ήταν να αντεθεί ο Ηρακλής μέσα στα αποδυτήρια σαν οικογένεια. Αυτό βγαίνει πλέον προς τα έξω με τα αποτελέσματα, αλλά είναι μια ακόμη επιβεβαίωση αυτής της καλής δουλειάς που ξεκίνησε το καλοκαίρι. Και τα αποτελέσματα να μην ήταν έτσι όπως έχουν εξελιχθεί, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Είμαστε όντως μια οικογένεια. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό και όχι μόνο τα έμπειρα παιδιά, αλλά όλη η ομάδα όλα τα παιδιά που αποτελούν την ομάδα έχουν συμβάλει σε αυτό και νομίζω ότι, όπως είπατε κι εσείς, φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Μιχάλη, είπες ότι ο στόχος που έχετε θέσει θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι αυτό και προφανώς είναι η άνοδος, έτσι. Πριν από αυτό το στόχο, θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικό για εσάς να κατακτήσετε την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα που δίνει και ένα βαθμολογικό πόνους σε τον άλλο ομάδο, γιατί το λέω αυτό, γιατί την περσινή χρονιά νομίζω ότι στήχησε αρκετά στο γεγονός ότι η ομάδα μπήκε ασθμένοντας στα play-off, τελευταία αγωνιστική με την νίκη της Ζακύνθου. Δεν είχε αυτό το βαθμολογικό, είχε αυτό το βαθμολογικό χάδικα από τις άλλες ομάδες και μετά μαζί με τα προβλήματα λειτουργήσε αρνητικά για να μην μπορέσει η ομάδα να πάρει την άλλη. Εντάξει, όπως είπα και πριν, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για στόχους και για άνοδο για να μην μεταφέρουμε στην ομάδα άγχος και πίεση χωρίς λόγο. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Καταλαβαίνω, είναι πολύ κατανοητή η ερώτησή σας, απλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία από τώρα. Είναι μόνο 4 αγωνιστικές έχουν παίξει και θα κοιτάμε το κάθε μάτς ξεχωριστά ώστε να παίρνουμε την ίση κάθε μάτς ξεχωριστά. Πόσο δύσκολο για εσάς τους πιο έμπειρους και τους πιο μεγάλους ηλικία, σε εισαγωγικά πιο μεγάλους, γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των 24 και κάτω 24, είναι να διατηρήσετε όλα αυτά τα παιδιά που είναι κάτω 24 ετών, προσγειωμένα μετά από αυτό το πολύ θετικό ξεκίνημα που έχει κάνει η ομάδα. Γιατί καμιά φορά μπορεί και στα θετικά αποτελέσματα η ψυχολογία να είναι δύσκολη να επανέλθει, αλλά και στα θετικά μπορεί και αυτό λίγο να είναι δύσκολο στο να το αντέξει όλο αυτό το βάρος. Σίγουρα έτσι είναι, αλλά όχι μόνο εμείς, και ο προπονητής μας σε αυτό το τομέα έχει συμβάλει αρκετά, τα μέγιστα θα έλεγα. Μας κρατάει προσγειωμένους και μας υπενθυμίζει ότι δεν κάναμε τίποτα ως τώρα, απλά κερδίσαμε 4 παιχνίδια και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό, να παίζουμε σε κάθε μάτς για την νίκη. Θα ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο, αν και εντάξει, η ομάδα κερδίζει για τις μία αυτό, για τις ίσεις που έχει αντιμετωπίσει.
Ελπίζω απλά να είναι τα λάθη ανθρώπινα, όπως κάνουμε και εμείς ποδοσφαιριστές. Δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτησή, αλλά εντάξει. Όλοι έχουμε δει τι έχει συμβεί. Εντάξει. Αυτό που είπα και στην αρχή, ελπίζω να είναι ανθρώπινα τα λάθη. Εκτός της οργάνωσης, η δεδομένα υπάρχει φέτος και δεν υπήρχε μόνο χρόνια. Τι άλλο υπάρχει φέτος, κύριε Ακλής, έχει ξεκινήσει τόσο καλά. Και όχι μόνο βαθμολογικά, ενώ και όσον αφορά την απόδοση της ομάδας, η οποία παράγει ωραίο ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Συμφωνώ καταρχήν.